Ευρωεκλογές μπροστά. Δύσκολο το στοίχημα. Πολλά ανοιχτά τα μέτωπα. Έτσι. Αμαλία Κάτζου, Σπύρο Μπουτζάνη στο στούντιο. Λοιπόν. Έλα, Αμαλία. Καλημέρα. Νομίζω... Κύριο Σιδηρόπουλος είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Το ξέρουμε ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από ό,τι άκουσες δεν έχει κόμμα εδώ πέρα η διεκδίκηση. Ναι, φαίνεται ότι προς το παρόν τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου που εκπροσωπούν υπερτερούν από την κομματική ταυτότητα. Ναι, τώρα, αλλά αυτό που σου στέλνει ένα μήνυμα είναι ότι προσέξτε. Οι ευρωεκλογές είναι εδώ. Το έχει ξαναπεί σε πιο ίσως εκεί στη συγκέντρωση στη Λάρισα ο κύριο Σιδηρόπουλος ότι άμα μας αντιμετωπίσει έτσι η κυβέρνηση το 42 θα πάει στο 18. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Πάντως όλοι μαζί ενωμένοι είναι. Εγώ λέω για την προειδοποίηση που στέλνει. Αν είναι ενωμένοι, δεν είναι, θα φανεί στην πορεία. Ναι. Αμαλία, για πες μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το αγροτικό για την κυβέρνηση. Το έχει πάρει πάνω το Πρωθυπουργός. Έχει αφήσει παράθυρο συνάντησης με τους αγρότες τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα καθορίσουν και τη στάση τους. Σίγουρα οι αγρότες, νομίζω το έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, έχουν δίκιο. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Το θέμα είναι ότι. Αλλά πού θα το βρουν. Ακριβώς, το πει τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα χρήματα αυτά που τα νέα μέτρα, το νέο πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Παρασκευή δεν ικανοποίησε τον αγροτικό κόσμο. Δεν τον ικανοποίησε. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πόσο δημοσιονομικά υπάρχουν τα περιθώρια για κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι κάτι κρατάει στη φαρέτρα του ο Πρωθυπουργός, έναν κρυφό άσο. Και την μια στιγμή διαβάζω τώρα ότι η κυρία Φοντερ Λάιν θα προτείνει κάποια νέα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη, αποσύροντας κάποια από τα μέτρα που έχει φέρει στο σακάγγελα, που έχει οδηγήσει, συγγνώμη για την έκφραση, πάντως είναι σακάγγελα, ο αγροτικός τομέας σε όλη την Ευρώπη. Πιέζεται και η Ευρωπαϊκή γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αυτή τη φορά, όπως είδατε και στις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος είναι υπέρ των αγροτών. Ναι. Γιατί θυμόμαστε τις άλλες φορές που κλείναν... Ό,τι συμβαίνει εκεί, πρόσεχε όμως, στο κάμπο, ό,τι συμβαίνει στα κλείσει. Χωράφια. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, Νίκο μου, σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ό,τι συμβαίνει εκεί, στο τέλος, το πληρώνουμε κι εμείς όλοι στην τσέπη μας. Αυτό που λες, Δόρα. Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος είναι λογικό να στηρίζει τους αγρότες. Πέραν το ότι έχουν δίκιο σε πάρα πολλά ζητήματα, ναι, και ειδικά οι Θεσσαλοί έχουν δοκιμαστεί, το έχουμε αναδείξει πόσες φορές από την εκπομπή. Όλο αυτό καταλήγει και στην τσέπη τη δική μας. No farmers ήταν ένα πανό στις Βρυξέλλες, no food. Όχι αγρότες, όχι φαγητό. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι, αποτυπώνει αυτό που λες εσύ. Δηλαδή ήδη η ακρίβεια, η οποία δεν το συζητάω, δηλαδή κάθε μέρα τα προϊόντα πάνε πάνω. Σκεφτείτε λοιπόν με όλες αυτές τις αγροτικές κινητοποιήσεις και ότι δεν έχει υποβαθμιστεί πολύ η αγροτική παραγωγή, τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο που περιμένω να δω την αντίδραση της κυβέρνησης. Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο αυτό, αλλά εδώ πέρα τι λένε οι αγρότες. Μίλησα με αρκετούς από αυτούς, όπως και με κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ξέρουν του αγροτικού χώρου. Έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Μισό λεπτό, πάμε Κωνσταντινούπολη. Ο συνάδελφός μας, Νίκος Δανούρης, συγγνώμη, είναι έκτακτη είδηση. Έλα, Νίκο, τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Είχαμε μια ένοπλη επίθεση πριν από λίγο έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα έξω από το σημείο ελέγχου για να εισέλθουν οι πολίτες μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Δύο άγνωστοι λοιπόν, δύο δράστες άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, να έχουμε τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί. Ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Αλή Γελικαγιά, οι δύο δράστες έχουν εξουδετερωθεί από τις αστυνομικές αρχές. Το σημείο έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποκλειστεί πλήρως. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και προς το παρόν δεν είναι ακόμα γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Ερευνάται βεβαίως αν σχετίζεται με κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επικρατεί ο απόλυτος πανικός. Μιλάμε για μια επίθεση που έγινε μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης και το σημείο έχει αποκλειστεί. Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Έλα, Σπύρο. Ναι, λοιπόν, οι αγρότες έχουν το βασικό τους πρόβλημα που είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Μου έλεγε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι οι επιδοτήσεις για το αγροτικό πετρέλαιο σε απόλυτους αριθμούς είναι χαμηλότερες από ό,τι ήταν το 2012-2014 επί Σαμαρά. Άρα είναι χαμηλό. Και ενώ τότε δεν είχαν το υψηλό κόστος του ρεύματος που έχουν τώρα. Το δεύτερο πρόβλημά τους είναι οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων. Αλλά προσέξτε, εδώ πέρα είχατε δίκιο προηγουμένως που το λέγατε και οι δυο σας. Ενώ εκείνοι δίνουν χαμηλά τα προϊόντα τους και το λένε, στο σούπερ μάρκετ φτάνει ακριβά. Που σημαίνει ότι ποιος ωφελείται, οι έμποροι και οι μεσάζοντες και οι τελικοί διαθέτες τα σούπερ μάρκετ.
Όπως κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί και από την άλλη οι επιδοτήσεις, ξέρετε, δεν είναι λύση. Δεν μπορούμε να επιδοτούμε εμείς από τους φόρους μας το τελικό κέρδος που θα έχουν τα σούπερ μάρκετ και οι μεσάζοντες. Αν είναι οι επιδοτήσεις να πάνε για να κατεβάσουν το κόστος ή για να ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτών. Διαφορετικά, να παράγουμε έναν φαύλο κύκλο. Τώρα, αυτό θέλει πιο βαθιά συζήτηση, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί από αυτή την κυβέρνηση ή από την επόμενη. Επί του παρόντος, αυτά που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν μπορεί να τους ικανοποιούν. Εκτιμώ ότι επειδή παίζεται πάντοτε ένα παιχνίδι, έχουν τεχνογνωσία και οι δύο πλευρές, και οι αγρότες και οι συνδικαλιστές τους και η κυβέρνηση. Ενδεχομένως να μην έχει εξαντλήσει τη φαρέτρα της η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Μένει και εκείνη να δούμε όταν θα κατέβουν στην Αθήνα. Μένει να δούμε αν θα τους δώσει μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός, όπου θα τους προσφέρει για κάτι θέλω περισσότερο. Θέλω να τους πει κάτι βέβαια στη συνάντηση. Ναι, αυτό εννοώ ότι... συνάντηση δεν έχει απλά, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ακούσαμε δύο φορές και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Στην παρούσα, το κρατάω αυτό, στην παρούσα αυτό. Είναι, αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι πάντα. Εκείνοι θα κλιμακώσουν λίγο ακόμη. Μπορεί να κατέβουν και στην Αθήνα να κάνουν την εντυπωσιακή τους. Ο Πρωθυπουργός θα τους δει για να τους δώσει κάτι και έτσι να υπάρξει μια εκτόνωση. Είναι όμως ένα επιπλέον θέμα, και τελειώνω με αυτό, ότι στη Θεσσαλία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί εκτός από τις επιδοτήσεις για τις ζημιές από την πλημμύρα έχουν καταστραφεί οι υποδομές. Οπότε πλέον αυτές δεν έχουν προχωρήσει και οι άνθρωποι είναι σε μια επισφάλεια. Και το τελευταίο βεβαίως ότι επηρεάζονται από το γενικό κλίμα στην Ευρώπη. Δεν γίνεται το κόστος αυτής της πράσινης μετάβασης ή της πράσινης γεωργίας να το πληρώνει αυτός ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μέτωπο, στα πανεπιστήμια, πάμε. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Νομίζω τώρα ότι στα πανεπιστήμια είναι μια άλλη κατάσταση. Η διαμαρτυρία των φοιτητών για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι δεδομένη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι προβληματίζονται και ανησυχούν ότι θα υποβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, αν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης και η κυβέρνηση λέει ότι εμείς θα αναβαθμίσει και άλλο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Την ίδια στιγμή όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο κάνουμε ένα συλλαλητήριο και διαδηλώνουμε και λέμε ότι εμείς αντιδρούμε για αυτούς τους λόγους, και άλλο πάμε και καταλαμβάνουμε παιδιά τις σχολές. Δηλαδή, εικόνες που είδα εγώ δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Δηλαδή μπαίνουμε, καταλαμβάνουμε ένα κτίριο, μια Βρετανία. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Ναι. Είναι δημόσιος χώρος. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, ναι. Και έχουμε από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ναι. Και τους καλύτερους καθηγητές του κόσμου, τους καλύτερους, ναι. Αλλά πάω εγώ, τυχαίο, και καταλαμβάνω τη σχολή. Και μετά λέμε να μην παρέμβει η αστυνομία. Και ακούμε και συνθήματα που ακούσαμε χθες. Εγώ, συγγνώμη, αυτό με κάνει και ντρέπομαι. Και αν θέλουμε ένα πραγματικά αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα πρέπει κανείς μας να θέλει αυτές τις εικόνες. Ναι, θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία, θα έλεγα, πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία θέλουμε. Ναι, θέλουμε τους φοιτητές να αντιδρούν, να διαμαρτύρονται, αλλά όχι, παιδιά, να καταλαμβάνουν σχολές. Δεν είναι τσιφλίκι κανενός στο πανεπιστήμιο. Συγγνώμη το λέω, μπορεί να είμαι λίγο, αλλά δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Στο εξωτερικό, ξαναλέω, και έχω εμπειρία και το λέω. Μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τις σχολές υποκατάληψη και να μπαίνουν στις Βρετανίες, και από την άλλη δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί? Ναι. Το θέμα πάντως είναι ότι χθες είδαμε σκηνές αποτροπιασμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με κάποιους οι οποίοι, Σπύρο, νομίζω ότι δεν χαρακτηρίζονται, δεν μπορούν να έχουν χαρακτηρισμό αυτοί που θέλανε να καταλάβουν και πάλι το Πανεπιστήμιο, του αντιεξουσιαστικού χώρου φοιτητές, και βρίζαν ένα νεκρό συμπολίτη μας. Απίστευτα τα πράγματα. Απίθανα. Αυτές είναι μειοψηφίες. Εγώ θα έλεγα, ας μην αφήσουμε να κυλιδωθεί ολόκληρο το φοιτητικό κίνημα από τέτοιες μειοψηφίες, γιατί νομίζω ότι οι ίδιοι φοιτητές δεν συμφωνούν με αυτά. Τώρα, αν κάπου μπαίνουν και μέσα, δεν ξέρεις καν αν είναι και φοιτητές αυτοί. Τώρα θα μου πεις ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο τους επιτρέπει. Τέλος πάντων, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, καταλήψεις, αυτές είναι συλλογικές μορφές που έχουν επικρατήσει εθιμικά. Είμαστε σε ένα σημείο να ξανασκεφτούμε κάποιες από αυτές. Ας το σκεφτούμε. Εγώ θα μείνω λίγο στο ευρύτερο όμως, ότι εδώ κινητοποιούνται οι φοιτητές. Δεν είναι περιορισμένες μόνο οι κινητοποιήσεις τους. Και έχουν μια αγωνία. Έχουν μια αγωνία για την υποβάθμιση των σπουδών τους, για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Ανοίγω μια παρένθεση. Το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, το μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας, κατέθεσε μια έκθεση πριν από λίγο καιρό που έλεγε ότι καθαρά υποχρηματοδοτείται. Θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση σε αυτό από την κυβέρνηση. Είναι άλλο αυτό όμως, γιατί με τις καταλήψεις θα έχεις απάντηση σε αυτό. Απάντηση καταλήψεις. Συμφωνώ μαζί σου, αν υπάρχει. Το εξάμεινο, ναι, σε αυτό που λες. Αλλά από την άλλη, να χάνετε το εξάμεινο. Εγώ λέω ότι. Μεσοποίηση τη καταλήψη. Έχοντα δύο παιδιά στο πανεπιστήμιο, δεν θέλουν να χάσουν κανένα εξάμεινο, αλλά δεν θα το καθορίσω εγώ. Θα το αποφασίσουν εκείνα μέσα από τις συνελεύσεις τους. Δεν είναι όμως πολλές φορές πλειοψηφία.
Αλλά τέλος πάντων εκφράζουν μια αγωνία για το μέλλον τους, για την υποχρηματοδότηση, αλλά και για την αποβάθμιση που ενδεχομένως φέρουν στα πτυχία τους τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Λοιπόν, πριν φύγετε, θέλω να ρωτήσω κάτι το Σπύρο. Θέλω να μου πεις τι λες εσύ για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει 13 Φεβρουαρίου. Ποιος απέναντι από τον Κυριάκο, με τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Χρυστοδουλάκη και την κυρία Χτσιόγλου. Αυτό το κάλεσμα, την πρωτοβουλία του Διονύση Τεμπονέρα, βεβαίως, έτσι. Ναι. Τι σημαίνει, το να λες ποιος απέναντι. Δεν είναι ο κύριος Κασελάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωραία ερώτηση. Ναι, αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση τώρα μου. Πολύ ωραία ερώτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέναντι από τον Κυριάκο. Ναι. Την άποψή μου ή την άποψή τους. Όχι, την άποψή σου. Θέλουμε να μας πεις, αν έχεις απάντηση εσύ από τον ίδιο τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί έχει επιλεγεί αυτός ο τίτλος της εκδήλωσης, μας ενδιαφέρει να μας το μεταφέρεις. Ενώ υποτίθεται ότι ο σκοπός της εκδήλωσης είναι τι, οι συνθέσεις στον ευρύτερο αριστερό και κεντροαριστερό χώρο για να υπάρξει μια αντίπαλη αυτή δύναμη, τι προκύπτει. Ότι και οι τρεις τους δεν θεωρούν επαρκείς τους αρχηγούς τους. Σαφές. Ακριβώς. Και εσύ τώρα, έχεις το διαβάζει το μαλλιά μου. Εάν τώρα από εκεί και πέρα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τεμπονέρα στον εαυτό του ενδεχομένως. Γιατί ένα πρόσωπο να ηγηθεί. Γιατί κάποια στιγμή έπαιξε. Ή ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Κάποιον άλλο, ο συνάδελφός μας, ο Λακόπουλος, έγραψε. Ας πούμε ότι μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι ο Βενιζέλος. Λέω έτσι. Αν αυτό έχουν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους, δεν μήπως το ξέρω. Μήπως θα αντιδράσει ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή αν θα βάλει κάποιο εμπάργκο, αν δεν πάτε στην εκδήλωση. Τι θα κάνει. Θα πάμε στην εκδήλωση. Εμείς θα πάμε. Οι άλλοι που θα. Οι άλλοι. Θα βάλει εμπάργκο. Τι ξέρεις, θα κάνει ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοιο. Κρατήστε το όνομα πάντως του κύριου Χρυστοδουλάκη. Τι να κρατήσουμε, τι εννοείς. Κρατήστε το όνομα του κύριου Χρυστοδουλάκη. Εγώ. Πώς τι να το κρατήσουμε. Ως ένας άνθρωπος που ένα νέο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που, έτσι, με λαμπρές σπουδές και εξαιρετικό στο πανεπιστήμιο και στις σπουδές του, που είναι έτσι. Που κάποιοι τον θεωρούν ότι θα μπορούσε. Να κάνει τι, να ηγηθεί. Η συζήτηση ανοίγει λίγο προώρα. Γιατί ναι, και εγώ μετά τις ευρωεκλογές μιλάω. Και οι ίδιοι λένε ότι ας δούμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Κρατήστε το όμως. Και σχετισμούς και ισορροπίες θα βγάλουν για να δούμε μετά και έναν διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.